ξεκινάμε. Είστε έτοιμοι για προπατορικό? Θέλω μήλο. Είπες κάτι? Ναι, είπα, θέλω μήλο. Το ζώον πάει να το κόψει! Το ζώον πάει να το κόψει! Το έσχος της συμφιλίου! Έλα το φάμε, φάει πρώτος. Εγώ με τίποτα. Είσαι εσύ, ρε. Δεν το πιστεύω. Θέλει να το φάνει κιόλας. Δεν φτάνει που το κόψανε. Πάμε να φάμε κι εμείς. Καλέ, τι λες, έτοιμος για τερσία κι εσύ. Όχι. Το λέω αφού το κόψανε, κατάλαβες. Το θέμα ήταν να μην το κόβανε. Όχι, αγαπητοί μου, το θέμα ήταν να μην το φάνε. Και πότε το τρώγανε δεν το κόβανε, από το κλαδί θα το δαγκώνανε. Δεν ξέρω, θα πει η ιστορία. Έλα, φάει, μην είσαι τέτοιος, φάει, φάει. Κάτε. Έλα, χώνε εδώ. Πώς είναι? Θα πρότειναμε να είναστε λιγότερο γκέι. Okay. Δηλαδή, είστε γκέι, αλλά επειδή είστε τόσο αστείοι πραγματικά, το είπε και εγώ το σχέδιο από τα Μπαζάκουβα, να μην είστε τόσο ξεκατηνιασμένες. Η πρώτη αχώρευτη! Τι λένε! Τίποτα! Καταρχήν, τι θέλαμε τις γυναίκες εδώ μέσα. Μια χαρά είμαστε μόνοι μας. Μόνο άντρες με τα καλαμπαλίκια μας εκτρέπονται! Και θα φύγουν κι άλλους με τα πολλά καλαμπαλίκια. Θα γινόταν εδώ μέσα χαμός. Δηλαδή, καλά εντάξει, μιλάμε ότι το αρχικό πλάνο ήταν μόνο καλαμπαλίκια. Εσείς λίγο όπως όταν κοροϊδεύει. Το κάναμε γκέι. Καταλαβαίνετε. Ναι, δηλαδή εσείς θα είστε που είναι γκέι, αλλά όχι τόσο γκέι. Okay. Γιατί είστε πάρα πολύ αστείοι με okay. Τα βρακιά και okay. Μετά. Φυσικά. Εντάξει. Σου είχα δεν το ήξερε. Το αρχικό σχέδιο ήταν μόνο καλαμπαλίκια. Αλλά κάτι στράβωσε στην πορεία και γκρίθηκαν και οι γυναίκες. Αχ, τι φρίκη και όλα αυτό με το πλευρό του. Πολύ σπλάτε. Βάλω όλο για μένα, ναι. Σουπέ. Πε. Λόγω καλυμμένη σαν ηθοποιή. Δεν τη θέλω καθόλου αυτή τη μούτσα. Μα γιατί. Δες, α, κοίταξε την αλίγο. Α, βγάζει και κουτσένια. Άμα παχυλάκια, μουτράκια. Μαλλί, δες μαλλί, σαν ακούρευτη. Προβατίνα! Στον παράδεισο επικρατεί άγχος.